Πάμε να δούμε την κυρία Αναφόνσου, η οποία βγήκε και μίλησε ότι είχε συναντήσει τον 53χρονο πριν 10 μέρες. Έκανε λάθος. Και όχι μόνο αυτό, να πούμε ότι ο συγκεκριμένος, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τα όσα λέει και η κυρία Αφόνσου, πήγαινε στο σπίτι του ηθοποιού, βοηθούσε, πήγαινε τρόφιμα. Πήγαινε στο σπίτι του ηθοποιού κιόλας, ναι, βοηθούσε. Μάλιστα την είχε καλέσει και σε ένα τραπέζι που κάνει με πολύ γνωστά πρόσωπα, έτσι, πολιτικά, που ήταν γνωστή του, και εκεί είχε γνωρίσει και τη 12χρονη κοπέλα, η οποία, όπως της είχε πει τότε και η κοπέλα αλλά και ο 53χρονος, έκανε κάποια θελήματα για το μαγαζί. Για να ακούσουμε. Θέλω να μου πεις, Βριάννα μου, τι ξέρεις εσύ για αυτό το περιβόητο 53χρονο που είδαμε τόσες πολλές φωτογραφίες να έχει βγάλει μαζί σου? Δεν φταίς εσύ σε τίποτα βέβαια. Τι φταίς εσύ? Πώς τον γνώριζες? Πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος δίπλα στο σπίτι του ηθοποιού? Και αν είχες καταλάβει τέλος πάντων τίποτα από όλα αυτά που μάθαμε και μας έχουν σοκάρει τα τελευταία 24 ώρα. Καταρχήν θέλω να τα πω πρώτη και τελευταία φορά και ελπίζω όλα τα κανάλια μεταξύ σας να συνεννοήσετε, γιατί αυτό που γίνεται στο σπίτι του οποίου να περιμένουν με κάμερα, αυτό που γίνεται να μου τηλεφωνάνε 24 ώρες το 24ωρο και να μου λένε και γιατί πας εκεί και δεν πας εμάς, εγώ δεν το συνηθίζω κιόλας να πηγαίνω. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μου τηλεφώνησε μία φορά. Πριν πόσα χρόνια? Πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο. Ναι. Και μου λέει, κυρία Φόν, σας άκουσα, διάβασα, θυμάμαι, ότι έχετε ανάγκη και από χορηγούς που να μην έχουν πολλά λεφτά, αλλά μπορεί να σας βοηθάνε σε είδος. Λέω, εσείς ποιος είστε? Μου είπε το όνομά του, το τηλέφωνό του και όλα. Μου λέει, θα ήθελα να σας φέρω κάτι αναψυκτικά που τα βγάζει ένα εργοστάσιο για το σπίτι του οποίου, για λίγα τρόφιμα, γιατί εγώ έχω ένα σούπερ μάρκετ. Πότε θα είσαστε εκεί? Λέω, κάθε μέρα είμαι. Εντάξει, μου λέει, γιατί θα ήθελα να βγάλουμε και μια φωτογραφία με όλα αυτά που θα σας φέρω. Πραγματικά μας φέρνει πάρα πολλά πράγματα. Πορτοκαλάδια, μαγάδες, όλα αυτά χωρίς σέβεια, μας έλεγε, μπισκότα, πράγματα. Και βγάλαμε φωτογραφία τα παιδιά που τον υποδεχτήκαμε από το σπίτι του οποίου και εγώ μαζί του φωτογραφία. Και τελείως, έφυγε. Μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, κυρία Φόνσου, επειδή είδα και το σπίτι του οποίου σας είδα όλους, μου επιτρέπετε κάθε 15 μέρες, 20, να σας φέρνω πράγματα? Λέω, σας επιτρέπουμε, τι ανάγκη? Λέω, θα συνοηθείτε με την κυρία Μαρίνα την Νικολαίδου, μια ηθοποιό που έχουμε εκεί, κοινή υπεύθυνη, τι μας λείπουνε και αν έχετε τη δυνατότητα μας τα φέρνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κάθε 15 μέρες μας έφερνε. Του έλεγε, η κυρία Φόνσου, στον πρώτο όροφο σας περιμένει, δεν πρέπει να ανησυχήσω, και έφευγε. Στο πληθυντικό μου μιλάει καταρχήν. Μάλιστα. Καμιά φορά λοιπόν, μια φορά κατέβαινε, μου λέει να βγάλουμε άλλη μια φωτογραφία. Βγάζαμε φωτογραφία. Μια μέρα μου λέει, ξέρετε, κυρία Φόνσου, για να δείτε και ποιος είμαι, εγώ έχω ένα σούπερ μάρκετ στον Κολονό. Το έχω πει ότι σας γνωρίζω, σας βλέπω και τις φωτογραφίες. Θέλετε να έρθετε να δείτε και το σούπερ μάρκετ από κοντά και να μας διαφημίσετε? Λέω, ναι, πάρτε και άλλους τοπίους. Πήρα εγώ 2-3 από το σπίτι του οποίου πάμε. Είχε στρώσει ένα τραπέζι απ' έξω από το μαγαζί του που μου έκανε εντύπωση και του λέω, κύριε Ηλία, κύριε Ηλία, δεν έχετε στο μαγαζί απ' έξω αντίκες? Είχε ένα φως, ένα αυτοκινητάκι, είχε όλο αντίκες. Έξω από το μαγαζί, στον Κολονό. Στη βιτρίνα του μαγαζιού. Στη βιτρίνα, ναι. Μου έκανε, και είχε βάλει και ένα μεγάλο τραπέζι, δίπλα ήταν ένα σουβλατζίδικο και μου λέει, σας φτιάξαμε, επειδή μάθαμε ότι δεν τρώτε κρέας, πήγε και ψάρεψε, σας φτιάξαμε και ψάρι και αυτά. Έρχονται σε λίγο 4-5 άνθρωποι με τις γυναίκες τους, ο ένας γιατρός, ο άλλος καθηγητής, ο άλλος, και καθίσαμε. Και ήταν και ένα κοριτσάκι με ένα ποδήλατο το οποίο έπαινε κάτι πράγματα και σουβλάκια και έφευγε. Τη λέει, έλα εδώ να συστήσουμε την κυρία Φόνσο. Α, σας βλέπω και αυτά. Έχω παίξει και εγώ, μου λέει, οικογενειακές ιστορίες. Ένα κοριτσάκι. Πόσο τώρα... χρόνο το κοριτσάκι? Πριν 5 μήνες έξω το γνώρισα, από τόσο θα ήταν. Ήταν αυτό το κοριτσάκι, λοιπόν. Αυτό το κοριτσάκι. Ψηλό, έμοιαζε γύρω στα 15, δεν έμοιαζε. Αλλά ήταν 12χρονο. Με ένα ποδήλατο και μου λέει, ήθελα να σας γνωρίσω γιατί και εμένα η μαμά μου είναι από την Τίνο. Πώς είναι τη μαμά σου? Δεν την ήξερα εγώ. Ναι, και έχω άλλα 7 αδέλφια. Λέω, σοβαρά? Και εδώ πέρα κάνω θελήματα. Λέω, εδώ γιατί σε τέτοια ώρα, έχει φτάσει η ώρα 11. Ναι. Μου λέει, κάνω θελήματα εδώ και στον κύριο Ηλία. 11 το βράδυ. Ναι, και στον κύριο Ηλία και στα σουβλάκια. Και σε λίγο τσέγανε, πάρε τα 5 σουβλάκια να τα πας στο έτσι. Του λέγανε, πάρε και αυτά, δώσε και ψωμί. Το είδα εγώ, έπαιρνε το ποδήλατο, δεν πήγαινε. Γύρω γιατί σου λέω, εσύ, είναι η ώρα 11.30, γιατί είσαι στον δρόμο? Μου λέει, εδώ δίπλα μένω, το ξέρει η μητέρα μου, ξέρει και τον κύριο Ηλία και θα φύγω. Ή καμιά φορά ήρθε και με παίρνει και ο πατέρας μου. Εντάξει, έφυγε σε λίγη ώρα. Φύγαμε κι εμείς. Τελείωσε το τραπέζι και φύγαμε. Ξανά έφερνε ο κύριος Ηλίας κάθε 15 μέρες και χωρίς να τον βλέπουμε.
ότι μας λείπανε. Ναι. Και μάλιστα τώρα που θα παίζαμε στο Ηρώδιο, μου λέει να πάρουμε ένα βιντεάκι μαζί σας, να πείτε τι κάνετε στο Ηρώδιο. Θα είναι και, μου λέει, και ο Περιφερειάρχης, θα είναι όλοι αυτοί. Είπαμε τι κάνουμε στο Ηρώδιο, αυτό ναι. που κάναμε τέλος πάντων. Και δεν το ξαναείδα. Ήμουνα με την Άντα σε ένα... Τελευταία φορά λοιπόν που τον είδες, πότε ήταν, Άννα? Στην Παπαδιαμαντόπουλο, είμαστε σε ένα, με την Άντα και με κάτι φίλους μου σε ένα μπαρ. Και αυτός ήταν εκεί με έναν παπά, με φωνάζει και με λέει, κύριε Φόνος, να σας στήσω εδώ. Με έναν παπά, με έναν οδοντογιατρό, με έναν καθηγητή πανεπιστημίου που μου λέει ότι έχει διαβάσει αυτά, με μία κοπέλα με τον άντρα της, μας κέρασε εμάς, τίποτα άλλο από εκεί, λέω, με συγχωρείτε, εγώ επειδή έχω μία παρέα θα φύγω. Μας στήσε και τον καταστηματάρχη και φύγαμε. Μάλιστα. Εκεί, δηλαδή πριν 10 μέρες είναι αυτό. Πριν 10 μέρες. Άρα ναι, τον είδες τελευταία φορά πριν 10 μέρες. Ναι, ναι, πριν 10 μέρες πήγαμε όλους αυτούς. Έναν παπά από τον οποίο ο παπά τον γνώριζε ήταν στον Άγιο Διονύσιο στο Κολωνάκι. Μάλιστα. Με έναν καθηγητή, με έναν οδοντογιατρό, με ανθρώπους που δεν είναι. Δηλαδή υπεράνω πάσης υποψίας. Και με τις γυναίκες. Το τραπέζι αυτό που μου περιγράφεις που έγινε και έξω από το μαγαζί, πόσα άτομα ήσασταν συνολικά, καμιά δεκαπενταριά δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, είμαστε εμείς τέσσερις. Τέσσερις από το σπίτι του ηθοποιού. Τέσσερις και άλλοι έξι, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά. Εσένα ρε παιδί μου, σε όλη αυτή την κοινωνική, επειδή τον είχε τελικά πολλές φορές χωρίς αυτές. Δεν μου κίνησε καμία υποψία. Καμία υποψία. Ήταν δηλαδή ένας καλός άνθρωπος. Ένας κύριος καλός και μάλιστα έπαιζα το καλοκαίρι και ήρθε ναι. και με είδε με έναν άλλο κύριο και τη γυναίκα του για να μου πούνε καλή επιτυχία. Μου μιλούσε στον πληθυντικό, δηλαδή δεν θα το υποψιαζόμουν με τίποτα. Τίποτα, δηλαδή από το νου θα μου παίρνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος μου μίλαγε συνέχεια για το γιο του, μου μίλαγε για τη γυναίκα του, μου μίλαγε για το ένα σπίτι που έχει κάπου και από το βουνό με το μάνα τον πατέρα του και μάλιστα. Το βράδυ εκείνο στο τραπέζι του τηλεφωνούσαν από την περιφέρεια και του λέγανε να φροντίσει έναν άρρωστο. Γιατί αυτός μου λέει: εγώ φροντίζω και τους αρρώστους, ξέρετε και αυτά, σαν και εσάς είμαι κι εγώ. Και αυτός είχε σκοτωθεί να παίρνει τηλέφωνο και να λέει: αν δεν έρθει γρήγορα το ΕΚΑΒ, θα τον πάω εγώ τον άρρωστο στο νοσοκομείο. Ναι. Πού να υποψιαστώ εγώ μετά από όλα αυτά, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μια τέτοια ζωή άλλη. Πάντως, Ρεάννα, είναι απίστευτο δηλαδή αυτό που λες εσύ. Πολλές φορές άνθρωποι υποδίονται ένα μανδύα και αν τώρα αυτά, γιατί και εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, αλλά ρε παιδί μου, έχω μιλήσει με αστυνομικούς. Άννα, είναι, το λέω και να τριχιάζω, έχω μιλήσει με αστυνομικούς. Α, ήταν και ένας αστυνομικός στην παρέα την τελευταία. Ήταν και αστυνομικός. Ο οποίος είχε πάρει σύνταξη. Συνταξιούχος αστυνομικός. Όσοι περνούσαν από το τραπέζι μας λέγανε, τι άνθρωπος να ξέρετε είναι αυτός, που μας πληρώνει όταν δεν έχουμε το φως, που μας πληρώνει, δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή έκανε συνέχεια φιλανθρωπίες ο άνθρωπος αυτός. Εγώ τουλάχιστον που ξέρω μόνο φιλανθρωπίες, δεν τόλμησε ούτε να καθίσει εκεί στο σπίτι που έχουμε κήπο και έχουμε και χωρίς κοπέλες που μένουν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, πολύ σοβαρός και έφευγε. Το κοριτσάκι που το είχες γνωρίσει και δεν το είχα καταλάβει ότι είχες γνωρίσει και το κοριτσάκι πρώτη φορά το λες. Ναι. Πώς, δηλαδή ήταν στον ένα παιδάκι. Στον πληθυντικό του μίλαγε. Στον πληθυντικό του μίλαγε. Κύριε Ηλία, πού μου είπατε να πάω το ψωμί, γιατί έχω να πάω και τα σουβλάκια. Και τη λέω εδώ πέρα, ναι, λέει, κάνω θελήματα, γιατί είμαστε και 7 αδέλφια και ο πατέρας μου πώς να τα βγάλει πέρα. Σου είπε ότι η μαμά δουλεύει στο μαγαζί εδώ του κυρίου, στο είπε αυτό. Όχι, αυτό δεν μου είπε τίποτα. Μου είπε ότι έχει πάει στις οικογενειακές ιστορίες. Έχει πάει στις οικογενειακές ιστορίες. Η μαμά της είχε πάει. Μπορείτε να το βρείτε, τι λέγανε εκεί, δεν ξέρω. Είναι απίστευτα τα οποία αποκαλύπτει η κυρία Αναφόνσο. Μας καθήλωσε, νομίζω, όλους. Πραγματικά, αστυνομικός, ιερείς, καθηγητές πανεπιστημίου, δικηγόροι, γιατροί, όλο αυτό ήταν το συνάφι του. Άρρωση. Φιλάνθρωπος! Φιλανθρωπία! Φιλανθρωπία! Πάντως και ένα παιδάκι 12 χρόνων να το αφήνουν οι γονείς να κάνει θελήματα για έναν τύπο. Όποιος και είναι αυτός, ο καλύτερος. Οχτώ παιδιά είχε βρεσή χαρά, εντάξει. Τώρα μην καταδικάζουμε μια μάνα. Και ο πατέρας σου και ο πατέρας μου 13 χρονών δεν φυλακές. Δεν καταδικάζω κανένα. Ο πατέρας μπαίνει είναι στη φυλακή, η μητέρα μου, το παιδιά μόνη της. Να σου πω κάτι. Ό,τι και να γινότανε, εννοείται. Δεν δικαιολογεί τον βιαστή, τον παιδεραστή, τον παιδόφιλο, τον ταβατζή και όλα αυτά. Μην πούμε σε λίγο τη φταίει και το κοριτσάκι δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.